Φίλες και φίλοι του Μπεταράδες.gr, γεια σας. Φτάσαμε στην τελική στροφή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στα γήπεδα της Γαλλίας. Έχουν απομείνει οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός την Κυριακή το βράδυ. Και το αγαπημένο σας στοιχηματικό site ετοίμασε για σας έναν διαγωνισμό για να ανεβάσουμε τους παλμούς και για να δούμε και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα τρία αναπομείνατα παιχνίδια. Λοιπόν, το έπαθλο για κάθε παιχνίδι ξεχωριστά είναι μια κάρτα PaySafe των 50 ευρώ. Και το, αυτό που έχετε να κάνετε για να την κερδίσετε είναι να προβλέψετε σωστά το ακριβές σκορ του κάθε παιχνιδιού ξεχωριστά. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, πρέπει να κάνετε με τη σειρά που θα ακούσετε παρακάτω τα εξής βήματα. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Αφήνετε κάτω από το βίντεο στο YouTube το σχόλιο σας με την πρόβλεψη για το ακριβές σκορ στο κάθε μας ξεχωριστά. Και κατόπιν κάνετε share το βίντεο στο Facebook. Φτάσαμε μια ανάσα πριν το τελικό. Ποιο το περίμενε ότι η Ουαλία θα είναι στα ημιτελικά κόντρα στην Πορτογαλία. Αν και την Πορτογαλία, εμείς την ψηλό είχαμε πει και από την αρχή ότι είναι από τα δυνατά outsider για να φτάσει μέχρι ψηλά. Εσύ ειδικά δηλαδή θυμάμαι ότι το πίστευες. Είναι η πρώτη παρατήρηση ότι η παρουσία της Ουαλίας στα ημιτελικά αποτελεί έκπληξη. Ευχάριστη έκπληξη προφανώς. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η Πορτογαλία βρίσκεται στα ημιτελικά χωρίς να έχει κερδίσει κάποιο μάτς μέχρι στιγμής. Σωστό, ναι. Και ενδέχεται, υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι μπορεί η Πορτογαλία να κατακτήσει το Euro χωρίς να έχει κάνει νίκη. Ναι, φυσικά δεν το απαγορεύει κανένας. Δικαιώνεται ο Φερνάντο Σάντος. Η Πορτογαλία η οποία στη φάση των 16, μάλλον να το πάρουμε από την αρχή, τρεις ισοπαλίες στους ομίλους. Στη φάση των 16 ξεπέρασε στην παράταση το εμπόδιο της Κροατίας με τον γκολ του Κουαρέσμα και απέναντι στην Πολωνία στα προημιτελικά 1-1 το τελικό σκορ με τον Λεβαντόφσκι να δίνει το προβάδισμα στους Πολωνούς μόλις στο δεύτερο λεπτό, τον Ρενάτο Σάντσες με ένα πολύ όμορφο γκολ να εσωφαρίζει στο 33. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, το 1-1 αυτό παρέμεινε και στην παράταση και η Πορτογαλία πήρε την πρόκριση στα πέναλτι, στη διαδικασία των πέναλτι. Και πάλι ο Κουαρέσμα, ο τελευταίος παίκτης που χάρισε την πρόκριση στην Πορτογαλία, καθώς πέτυχε το τελευταίο πέναλτι και σκόρερ. Απ' την άλλη πλευρά, απρόσμενη, σε καμία περίπτωση δεν περίμενε κάποιος ότι η Ουαλία θα περνούσε το Βέλγιο κερδίζοντας με 3-1 κιόλας. Καταρχάς, κανείς δεν περίμενε ότι η Ουαλία σε έναν όμιλο με την Αγγλία, τη Σλοβακία και τη Ρωσία θα τερμάτιζε πρώτη. Θα τερμάτιζε πρώτη, ναι. Έτσι, δηλαδή είναι, να θυμίσουμε και στον κόσμο, δεν ξέρω άμα κάποιοι το έχετε ξεχάσει, είναι η πρώτη παρουσία της Ουαλίας σε τελικά ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Και η δεύτερη σε τελικά μεγάλης διοργάνωσης μετά το Μουντιάλ του 58. Mm-hmm. Ακριβώς, με τον Γκάρεθ Μπέιλ να είναι ο ηγέτης, αλλά όχι ο μοναδικός παίκτης στον οποίο στηρίζεται η Ουαλία. Σωστό. Και δυστυχώς για τους Ουαλούς ένας εκ των ηγετών θα λείψει από το σημερινό μάτς. Αλλά ο λόγος για τον Ράμσεϊ. Για τον Ράμσεϊ, ναι, ναι. Δεν το αναφέρω τώρα γιατί θα κάνουμε ειδική αναφορά και λίγο αργότερα σε αυτό. Okay. Είναι μια κόντρα του Ρονάλντο με τον Μπέιλ. Συμπέκτηση. Απλά, αν θέλεις τη γνώμη μου και νομίζω θα συμφωνείς στο Δωρή, η ηγετική προσωπικότητα που βγάζει ο Μπέιλ σε αυτή την εθνική Ουαλίας είναι πολύ πιο ισχυρή και έντονη από την αντίστοιχη που θα έπρεπε να βγάζει ο Ρονάλντο στην φετινή Εθνική Πορτογαλίας. Παρότι με δηλώσεις του Κριστιανού Ρονάλντο δεν κρύβει ότι θέλει να πετύχει κάτι με την εθνική του. Εντάξει, δεν έχει καταφέρει να πάει σε τελικούς, κάτι το οποίο είναι άξιο αναφοράς, γιατί η Πορτογαλία ποτέ δεν είχε τη σούπερ ομάδα σε σχέση με Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία. Έχει καταφέρει ο Ρονάλντο πολλές φορές να την οδηγήσει μόνος σε τελικούς, αλλά δεν έχει καταφέρει να πάρει ένα τίτλο, κάτι το οποίο λείπει από τη συλλογή του και ουσιαστικά μπορεί να συγκριθεί και με τον ανταγωνιστή του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το Μέση, ο οποίος και αυτός έχει φτάσει σε πολλούς τελικούς, αλλά δεν έχει καταφέρει να πάρει με την Αργεντινή ένα κύπελλο. Έχουν αρκετά κοινά στοιχεία. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες συναντιούνται σήμερα για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι. Μέχρι στιγμής έχω συναντηθεί τρεις φορές. Δύο νίκες μετράει η Πορτογαλία, μία η Ουαλία. Τα γκολ 7-4 για τους Πορτογάλους. Επίσης, το κατόρθωμα το φετινό της Ουαλίας είναι ότι για πρώτη φορά μετά την Εθνική Σουηδία του 1992
Μία σταχτοπούτα φτάνει στα ημιτελικά. Για πρώτη φορά μετά τη Σουηδία του 1992. Ναι, γιατί δεν αναφέρουμε την Ελλάδα, γιατί να θυμίσουμε ότι όταν η Ελλάδα έφτασε και στα ημιτελικά και στα τελικά, είχε συμμετέχει και στο παρελθόν ναι. σε ευρωπαϊκό ναι. πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε είχα διακόψει για τους ομίλους και γιατί τι έχει καταφέρει η Ουαλία. Ναι. Έτσι. Η Ουαλία πέρασε στους ομίλους ως πρώτη σε έναν όμιλο, όπως είπαμε, με Αγγλία, Σλοβακία, Ρωσία. Και από εκεί και πέρα. Κέρδισε τη Σλοβακία και τη Ρωσία, έχασε με 2-1 από την Αγγλία. Από την Αγγλία στο τέλος. Από εκεί και πέρα. Ήταν ευνοϊκή η διασταύρωση για αυτήν στη φάση του 16. Δεν πέρασε δύσκολα, δεν πέρασε εύκολα το εμπόδιο της Βόρειας Ιρλανδίας. Χρειάστηκε ένα αυτογκόλ για να περάσει τα προημιτελικά. Και εκεί απέναντι στο Βέλγιο, ακόμα τρίβουμε τα μάτια μας. Ένα Βέλγιο το οποίο προηγήθηκε στο 13 με μια γκολάρα του Ναγκολάν. Και από εκεί και πέρα, Άσλεϊ Βίλιαμς, Ρόμψον Κανού και Βόουξ διαμόρφωσαν το τελικό 3-1 για τους Ουαλούς. Απίστευτη ανατροπή, απίστευτη έκπληξη. Ναι. Πολύ όμορφα γκολ, σέντερ φορίσια. Και το άδειασμα του Ρόμψον Κανού σε τρεις παίκτες του Βελγίου και η κεφαλιά του Βόουξ. Με ένα Βέλγιο να αντιμετωπίζει την Ουαλία υποτιμητικά, να θεωρεί ότι μπορεί να παίξει δύο ταχύτητες κάτω και να την περάσει. Βέβαια, είχαμε και το λάθος στο διαιτητικό στο 2-1 που θα μπορούσε το Βέλγιο να είχε πάρει το πέναλτι, αν ευστοχούσε να έχει σοφαρίσει. Αλλά όλα δείχνουν να λειτουργούν υπέρ της Ουαλίας. Ναι. Φτάνουμε λοιπόν στο σημερινό match. Για να πάμε λίγο σε επίπεδο προσώπων. Mm-hmm. Από θέμα scorer, ο Μπέιλ είναι στα 3 γκολ. Ο Ρονάλντο και Νάνι έχουν από 2. Μεγάλη απουσία για την Ουαλία αυτή του Άρον Ράμσεϊ αλλά και του Μπεν Ντέιβις. Είναι τιμωρημένοι και οι δύο. Με τα ρεπορτάζ να λένε μέχρι αυτή τη στιγμή ότι ετοιμάζεται για αντικαταστάτηση του Ράμσεϊ στη μεσαία γραμμή της Ουαλίας ο Άντι Κίνγκ. Mm-hmm. Και ο Collins της West Ham για αντικαταστάτηση του Davis στην άμυνα. Η Πορτογαλία από την πλευρά της θα έχει ως σίγουρο απόντα τον William Carvalho, τον αμυντικό half, και μάλλον ο πρώην παίκτης του Άρη Μίν της Πόρτο, ο Ντανίλο Περέιρα, προαλήφεται για αντικαταστάτηση του. Mm-hmm. Δίνεται αμφίβολος ο Πέπε, αλλά λογικά θα σφίξει τα δόντια και θα προλάβει mm-hmm. το σημερινό παιχνίδι. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, πηγαίνοντας σιγά σιγά και για το προγνωστικό, θα πάμε ως βασική πρόταση με τα γκολ. Θα επιλέξουμε γκολ-γκολ. Να πούμε ότι η Πορτογαλία είναι ουσιαστικά το φαβορί, όπως μπορούν να καταλάβουν όλοι και από τις αποδόσεις που δίνουν οι book στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχει να κοντράρει μια ομάδα που έχει σκοράρει, αν δεν κάνω λάθος, σε όλα τα παιχνίδια. Ναι, έτσι ακριβώς. Βρίσκει δίχτυα σε όλα τα παιχνίδια. Επιτίθεται ομαδικός. Μπορεί να έχει παίκτες οι οποίοι είναι center for, αλλά και στις αντεπιθέσεις και στις οργανωμένες επιθέσεις βγαίνουν πάρα πολλοί παίκτες μπροστά. Δεν κλείνεται, δεν προσπαθεί να παίξει αντιποδόσφαιρο όπως ναι. θα μπορούσε μια ομάδα σταχτοπούτα νεοφώτιστη, ας πούμε, στη θέση της να κάνει. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι το goal-goal είναι ένα value bet στη συγκεκριμένη αναμέτρηση για να δούμε λίγο και πιο ήρεμη το παιχνίδι, να μην έχουμε επιλέξει κάποιον για πρόκριση. Και θα πάμε και με ένα fan bet που μας ζητάτε και πολύ να δίνουμε και τέτοια προγνωστικά όπως το κάναμε και στο παιχνίδι με τη Γαλλία και την Ισλανδία και μας βγήκανε ναι. και το σκορ με, και τον γκολ με κεφαλιά και ένα σκοράρι ο Παγιέ και ο Γκρισμάν. Λοιπόν, θα πάμε με anytime Ronaldo, την αγάπη σου. Ωραία. Να δούμε. Εσύ... Αν σκοράρει ο Ρονάλντο, ναι. Αυτόματα σημαίνει ναι. ότι θα έχει και πιθανότητες πρόκρισης η Πορτογαλία στο συγκεκριμένο μάτς και αυτόματα πλησιάζει τον Γκριεσμάν ο οποίος προηγείται αυτή τη στιγμή στον πίνακα. Είναι ο μόνος με 4 γκολ. Με 4 γκολ, ναι. Ωραία. Λοιπόν, Πορτογαλία-Ουαλία την Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ. Το betarades.gr προτείνει goal goal και anytime score Ρονάλντο.